Κύριε εκπρόσωπε, πριν από δύο ημέρες η Νέα Δημοκρατία επιτέθηκε στον κύριο Παπαδημούλη με την κατηγορία των fake news για την δημοσιοποίηση εγγράφου της Επιτροπής ΠΕΓΚΑ που θα έρθει τον Νοέμβριο και πως ζητάει την ακρόαση του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Γρηγόρη Δημητριάδη, του Γιάννη Λαβράνου και του Φελίξ Μπίτζιου. Διαψεύδεται πως ο Πρωθυπουργός και τα υπόλοιπα πρόσωπα θα κληθούν να καταθέσουν στην Επιτροπή. Και μια ερώτηση για τη μήνυση του δημοσιογράφου του Θανάση Κουκάκη κατά της εταιρείας Intellexa. Σας αποδίδεται πως προσφέρετε θεσμική ασυλία. Θα συνδράμετε στον έλεγχό της? Πρώτα απ' όλα, η αποδοκιμασία προήρθε από τον ίδιο τον πρόεδρο της Επιτροπής, ο οποίος νομίζω απάντησε στον κύριο Παπαδημούλη, δεν έχω εγώ να προσθέσω κάτι παραπάνω. Δεύτερον, δεν έχει γίνει, δεν είναι γνωστό στην ελληνική πλευρά κάποιο αίτημα επίσημο, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, μέχρι πριν ξεκινήσει το σημερινό briefing. Από εκεί και πέρα, η ελληνική πλευρά δεν έχει αρνηθεί ποτέ το να συνδράμει στην ενημέρωση αξιωματούχων Ευρωπαίων που ψάχνουν το θέμα των παράνομων λογισμικών. Το κάναμε και πριν από, νομίζω, ένα μήνα, όπου οι γενικοί γραμματείς της κυβέρνησης δώσαν το παρόν στις συνεδρίες της Επιτροπής, ενημέρωσαν, κατέθεσαν τις απόψεις τους. Ό,τι μας ζητηθεί, που να είναι προς την κατεύθυνση της ουσίας, δεν θα το αρνηθούμε. Ο Πρωθυπουργός δεν έχει να προσθέσει κάτι παραπάνω σε αυτήν την ιστορία, έχει τοποθετηθεί δημόσια.